Εμείς οι Έλληνες είμαστε υπερήφανοι για πολλά. Ένα από αυτά είναι η θάλασσά μας που φτάνει ως τα πέρατα του κόσμου με την ελληνική ναυτιλία μας. Τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο. Η ελληνική ποντοπόρος ναυτιλία είναι ο ένας από τους βασικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Η μορφολογική ιδιαιτερότητα του ελληνικού χώρου, η έκταση των παραλίων και των νησιών, αλλά και το ανήσυχο πνεύμα του Έλληνα, τον έκαναν να στρέψει το βλέμμα του στη θάλασσα. Μέσα από τους αιώνες, η ναυτική δύναμη των Ελλήνων αναπτύχθηκε, εξελίχθηκε, γιγαντώθηκε και έγινε το σύγχρονο ελληνικό θαύμα. Τρέχοντας τους καιρούς και κατεβαίνοντας τους αιώνες, θα συναντήσουμε το ταξίδι της Αργούς, την ναυτική ηγεμονία της Αθήνας, το έμπος της Σαλαμίνας, τη βυζαντινή κυριαρχία στην Ανατολική Μεσόγειο, τους ναυμάχους του 21, τα γοργοτάξιδα εστιοφόρα των νησιών και του Γαλαξιδίου, αλλά και τους μεγάλους πολέμους του περασμένου αιώνα, όπου το ελληνικό εμπορικό πλοίο πρωτοστάτησε με αυτοθυσία και νίκησε στη μάχη των συμμαχικών μεταφορών. Με την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στην ένατη θέση της παγκόσμιας ναυτιλίας. Αμέσως μετά τον πόλεμο και αρχίζοντας από το μηδέν, οι Έλληνες των ωκεανών θα πάρουν ξανά το δρόμο της επιτυχίας στο στίβο του σκληρού θαλάσσιου ανταγωνισμού, για να φτάσουν στα τέλη της δεκαετίας του 80 στην κορυφή με τη μεγαλύτερη ναυτιλία του κόσμου. Η ναυτιλία των Ελλήνων σήμερα, με ένα στόλο ποντοπόρων πλοίων 250 εκατομμυρίων τόνων, διακινεί το 25% του παγκόσμιου εμπορίου σε ξηρό και υγρό φορτίο, αντιπροσωπεύει το 45% του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 16,5% του παγκόσμιου στόλου. Φέρνει στον τόπο κάθε χρόνο συνάλλαγμα δισεκατομμυρίων δολαρίων, που το 2007 έφτασε τα 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνεισφέρει το 7,5% του ΑΕΠ και καλύπτει το 1 τρίτο του εμπορικού ελλείμματος της χώρας. Πρόκειται για καθαρή συναλλαγματική πρόσοδο. Ακόμη, η ναυτιλία των Ελλήνων προσφέρει εργασία άμεσα ή έμεσα σε 150.000 εργαζομένους στα πλοία, στα επιτελεία των 1.200 και πλέον εταιριών της στη στεριά, καθώς και στους υπόλοιπους σχετικούς με αυτήν κλάδους, καλύπτοντας το 4% της συνολικής απασχόλησης στον τόπο μας, με ιδιαίτερα υψηλό καθεστώς αποδοχών των ναυτικών σε σύγκριση με τα όσα ισχύουν στη χερσαία απασχόληση. Τα τελευταία 5 χρόνια, ο εμπορικός στόλος που διαχειρίζονται οι Έλληνες πέτυχε μία ακόμη παγκόσμια πρωτιά. Ανανεώθηκε σε μεγάλη έκταση με μονάδες νέας γενιάς. Οι περισσότερες πλωτά μεγαθύρια που παρέχουν υψηλή ασφάλεια στο ταξίδι, εξασφαλίζουν χαμηλό κόστος μεταφοράς και, το πιο σπουδαίο, προστατεύουν το θαλάσσιο οικοσύστημα από ρύπανση. Αυτή τη στιγμή, ο μέσος όρος ηλικίας των πλοίων του ελληνικού στόλου, που είναι 12,5 χρόνια, είναι από τους χαμηλότερους στον κόσμο, ακόμη κάτω και από τον μέσο όρο του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, που είναι 13,4 χρόνια. Με άλλα λόγια, οι Έλληνες διαθέτουν έναν υπερσύγχρονο στόλο από πλοία μοντέρνας τεχνολογίας, που το συνολικό του κόστος υπολογίζεται ότι αντιπροσωπεύει επενδύσεις όσο και το ύψος τριών κρατικών προϋπολογισμών. Το μέγα αυτό επίτευγμα των Ελλήνων στην εποχή μας, αποτέλεσμα ιστορικής νομοτέλειας, μακρόχρονης παράδοσης και συνδυασμός ενστίκτου, γνώσης, πείρας, τόλμης και φαντασίας, συνιστά από τα πράγματα ένα ελεύθερο, ανοιχτό και ανεμπόδιστο πεδίο για λαμπρή σταδιοδρομία των νέων, πέρα από τα περιορισμένα και κάποτε ασφικτικά όρια της στεριάς. Και αυτό γιατί το σύγχρονο πλοίο προσφέρει στο νέο που θα επιλέξει το επάγγελμα του αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού γρήγορη εξέλιξη, ασφάλεια ταξιδιού, τη γοητεία μιας ανά τον κόσμο περιπλάνησης, διαβίωση εμπλό με όρους ξενοδοχείου και μια κλίμακα αποδοχών ανέφικτη για την όποια σταδιοδρομία στη στεριά. Ο πρώτος μισθός του απόφοιτου από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού είναι 4.000 ευρώ.
και ο καταληκτικός όταν γίνει πλοίαρχος ή πρώτος μηχανικός σε ηλικία 35 ετών 10.000 ευρώ. Για μία ακόμη φορά, στη μακραίωνη ιστορία της πατρίδας μας, οι δρόμοι της θάλασσας είναι αυτοί που οδηγούν τους νέους με σιγουριά, στην ελευθερία και την ευημερία. Η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο, η υπερηφάνεια όλης της Ελλάδας, περιμένει τους νέους της να την πάρουν αύριο στα χέρια τους.